της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναλυτικότερα με τον κύριο Γιούνκερ, σύντομα αναλυτικότερα με την κυρία Μογκερίνη. Είδαμε μαζί με τον Υπουργό, τον κύριο Χατρούκα, θα κάνουμε αυτά. Είδαμε τον Τζόνσον και τη Βρετανική Αντιπροσωπεία. Είχαμε την απαρχή της διάσκεψης που κάναμε όλοι μας από μια ομιλία, νομίζω υπάρχει από μαγνητοφωνημένη η ομιλία, δεν ξέρω την έχετε πάρει. Υπήρξε το γεύμα όπου συμμετείχαν οι δύο κοινότητες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΙΕ και οι τρεις εγκύτριες δυνάμεις. Μετά από το γεύμα είχαμε μια ξεχωριστή συνάντηση των εγκυτριών δυνάμεων και μετά είχαμε μια διμερή συνάντηση με τον ίδιο τον ΟΗΕ. Στις 18:30 θα έχουμε το δεύτερο μέρος της διάσκεψης για σήμερα. Δηλαδή το σύνολο είναι 8 συναντήσεις αυτές. Το κύριο ζήτημα νομίζω ότι θα έχουμε μια ανακοίνωση το βράδυ ότι γίνανε βήματα σε θετική κατεύθυνση για να προωθηθεί η λύση του Κυπριακού. Πιθανολογώ με όσα έχουν δείξει συζητήσεις μέχρι τώρα ότι θα επιβεβαιωθεί η καταρχάς συμφωνία μας για τη δημιουργία μιας ομάδος με ειδικούς οι οποίοι θα ετοιμάσουν ένα κατάλογο ερωτήσεων στη βάση του οποίου θα γίνει στις 23 του Γενάρη, πιθανόν το λέω πάλι, αυτά είναι να επιβεβαιωθούν στο δεύτερο μέρος της συζήτησης, συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών που θα γίνει με βάση αυτά τα ερωτήματα. Επικεφαλής από την πλευρά μας αυτής της ομάδας είναι ο κύριος Δημήτρης Παρασκευόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου μας και ο επικεφαλής των διπλωματών μας. Τώρα, στις συζητήσεις που είχαμε, ακούσαμε πολλές ιδέες, είπαμε πολλές ιδέες, υπήρξαν διαφωνίες. Το κεντρικό πρόβλημα που είναι σε συζήτηση και που δεν υπάρχει σύμπτωση απόψεων είναι ασφαλώς το ζήτημα εγγυήσεις παρεμβατικά δικαιώματα ασφάλεια. Εμείς πιστεύουμε και νομίζω ότι καλά κάνουμε ότι πρέπει να καταργηθεί το καθεστώς των εγγυήσεων. Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε να φτιαχτεί μια πιθανότητα αυτή, μια διεθνή ομάδα που να παρατηρεί και να κάνει υπό το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ και να κάνει εκθέσεις του Συμβούλιου του ΙΕ για το πώς θα πηγαίνει η υλοποίηση των αποφάσεων. Είναι φανερό ότι η δικιά μας η πλευρά δεν θέλει παρεμβατικά δικαιώματα και θέλει αποχώρηση του στρατού. Στην αποχώρηση του στρατού πρώτον θέλουμε να είναι συνεχής η ροή της αποχώρησης. Μια μεγάλη αποχώρηση την πρώτη εβδομάδα, όχι και την πρώτη μέρα, και μετά μια συνεχή. Να υπάρχει συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία, να μην υπάρξει διάθεση αναδιάρθρωσης που να δημιουργεί άλλου είδους κύματα, π.χ. ξέρετε, κάποιοι σκέφτονται διαβάσεις. Και επίσης προτείναμε, και έχω κάνει συζητήσεις με τις 31 του Δεκέμβρη Προεδρία του ΟΑΣΕ, υπό την ομπρέλα του ΟΗΕ, να υπάρξει μια ειδική ομάδα που να καταγράψει με ακρίβεια το μέγεθος του τουρκικού στρατού, αλλά και της ΕΛΔΙΚ, δεν έχουμε καμία αντίρρηση εμείς, τον οπλισμό που έχει, τον τύπο του οπλισμού, και να μπορεί αυτή η ομάδα κατόπιν, η ΟΑΣΕ έχει μεγάλες εμπειρίες, έχει και ο ΙΕ, να καταγράφει τη ροή αποχώρησης αυτών των ομάδων. Νομίζω ότι είχαμε μια δημιουργική συζήτηση. Για πρώτη φορά, όπως ξέρετε, χθες τέθηκαν χάρτες στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Είχαμε ξαναδεί χάρτες, αλλά ήταν πρωτοβουλίες του ΟΗΕ και προτάσεις του ΑΝΑΝ, ενώ τώρα είχαμε χάρτες από τις δύο κοινότητες. Και για πρώτη φορά είχαμε μια συνδυασμένη συζήτηση ανάμεσα σε εγκύτριες δυνάμεις, γιατί ξέρετε, διμερώς έχουμε συζητήσει και με την Τουρκία και με τη Βρετανία.
Προσπαθούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, θα έλεγα από τον Απρίλιο του 2015, να οργανωθεί αυτή η συζήτηση. Πολλοί θελήσανε να την αποφύγουν, να την αναβάλουν. Ορισμένοι πιστεύανε ότι στο δρόμο θα χανότανε αυτό το τρίπτυχο συζήτηση, εγγυήσεις, παρεμβατικά δικαιώματα, στρατός. Αυτό το είχαμε δει σε παρελθούσες διαπραγματεύσεις, όπου λέω από τη Σκοπιά την ελληνική, δεν υπήρχε επιμονή και υπήρχε μια, ας το πούμε, παθητική αποδοχή ότι αυτά θα παραμείνουν ή θα περιοριστούν απλώς. Θεωρώ ότι είναι ένα θετικό βήμα και δίδαγμα για την ελληνική διπλωματία, ότι έχουμε ξεκινήσει σε πολλούς τομείς και ένας από αυτούς είναι η Κύπρος. Μια μακρόχρονη διπλωματία, στηριγμένη, και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια και σε, πέρα από τους διπλωμάτες μας και πυρογνώμονες και νομικούς μας που κάνουν εξαιρετική δουλειά, στηριγμένη και σε εξαιρετικούς επιστήμονες. Όπως ξέρετε, έχουμε μαζί μας 5 καθηγητές διεθνούς δικαίου, οι οποίοι βοηθάνε την δουλειά μας πάρα πολύ και οι οποίοι θα συνεχίσουν. Εθελοντικά θέλω να υπογραμμίσω, και το υπογραμμίζω το εθελοντικά, διότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, μέσα στην κρίση, υπάρχουν άνθρωποι που πονάνε τη χώρα, που βάζουν τις γνώσεις τους και την ώρα τους εθελοντικά στη διάθεση του Υπουργείου Εξωτερικών, και νιώθουμε πολύ περήφανοι. Αλλά για να επιστρέψω στο κατά αυτό θέμα, θέσαμε την ατζέντα. Μπορούμε να πούμε ότι στο Κυπριακό ο πυρήνας της ημερήσιας διάταξης, αυτόν όσον συζητάμε εδώ, είναι τα θέματα που θέσαμε τον Απρίλιο του 2015, όταν εξερχόμουν από τη συνάντησή μου με τον τότε Γενικό Γραμματέα του ΙΕ. Σας θυμίζω, υπήρχε μια ερώτηση Τούρκου δημοσιογράφου: εμείς στην Τουρκία βιαζόμαστε να λύσουμε το Κυπριακό, εσείς δεν βιάζεστε? Και η απάντηση ήταν: εάν βιάζεστε, μαζέψτε τα και φύγετε. Λοιπόν, από εκείνη τη συζήτηση πάρα πολλοί θεώρησαν παράτολμο να τεθεί το θέμα των εγγυήσεων. Πάρα πολλοί θεώρησαν ότι δεν μπορεί να τεθεί τέτοια ημερήσια διάταξη, έτσι όπως είχε γίνει και στη διαπραγμάτευση του 2002-2004, αλλά και σε συζητήσεις που είχαν εξελιχθεί το 2008-2009. Νομίζω ότι το δίδαγμα είναι ότι η επιστημονική τεκμηρίωση, η σταθερότητα σε ένα αίτημα, δεν λέω ότι το κερδίσαμε, όμως έχει μπει στην ημερήσια διάταξη. Αυτό που λέμε στην πολιτική επιστήμη έχει μπει στην ατζέντα των συζητήσεων, και μάλιστα θα έλεγα ότι αυτό είναι το κύριο θέμα και σήμερα, και εφόσον συνεχίσουμε και αύριο, αλλά και των όσων θα συζητηθούν στις 23 του μήνα. Αυτό σημαίνει ότι υπενθυμίσαμε και σήμερα και δια όλης αυτής της στρατηγικής ότι το πρόβλημα του Κυπριακού δεν είναι μόνο ένα θέμα σχέσεων ανάμεσα στις δύο κοινότητες, αλλά είναι πριν απ' όλα ένα θέμα κατοχής της Κύπρου και παράνομης επέμβασης στο εσωτερικό της. Το λέω αυτό γιατί με τον ίδιο τρόπο, όπως έχετε ίσως αντιληφθεί, και αν δεν έχει γίνει αντιληπτό, φταίμε εμείς ασφαλώς, αντιμετωπίζουμε τα θέματα που συνδέονται με την βόρεια γείτονά μας των Σκοπίων και την Αλβανία, και εκεί έχουμε μακρόχρονες στρατηγικές, έχουμε βάλει θέματα στην ημερήσια διάταξη, καταφέραμε να βάλουμε τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ως ελληνική κυβέρνηση θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα που ήταν αδρανή, διότι τα αδρανή προβλήματα συσσωρεύουν και άλλα προβλήματα, δεν λύνουν ζητήματα, και διότι η χώρα πρέπει και η διπλωματία της, εφόσον τα καταφέρουμε, δεν εξαρτάται μόνο από μας, αλλά η θέλησή μας και η γνώση μας υπάρχει, να στρέψουμε την ελληνική διπλωματία ακόμα περισσότερο προς τους σχεδιασμούς του μέλλοντος. Θα σας φέρω ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Όπως ξέρετε, κλείσαμε τις, και λόγους οικονομίας πιο πολλές κλείνουμε για να ανοίξουμε άλλες, κλείσαμε την πρεσβεία μας στη Νέα Ζηλανδία και στο Σουδάν. Έχω την ευχαρίστηση να πω ότι έχουμε το προεδρικό διάταγμα να ανοίξουμε καινούρια πρεσβεία στη Σιγκαπούρη, που είναι το κέντρο του αναδυόμενου κόσμου, των νέων τεχνολογιών, των νέων συνθήκων. Κλείσαμε μια σειρά προξενία στην Ευρώπη και ανοίγουμε μόνο ένα, που είναι το προξενείο στο Ερμπίλ, που αποτελεί στοιχείο της γεωστρατηγικής μας εξωτερικής πολιτικής. Προσπαθούμε να δούμε τα ζητήματα πιο μακρόχρονα, πιο στρατηγικά. Με τη βοήθεια, πρέπει να σας πω ότι το Υπουργείο, παρά τα όποια προβλήματα ασφαλώς έχουμε, ξέρετε ότι έχω στείλει 91 υποθέσεις στον εισαγγελέα, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα Υπουργείο διαμάντη, καμάρι της χώρας, με ένα προσωπικό υψηλής ειδίκευσης
και υψηλού αισθήματος ευθύνης. Αυτά τώρα, τις 18:30, θα συνεχίσουμε για την διατύπωση της ανακοίνωσης που έχουμε πει ότι θα βγει και για την τεχνική ομάδα και τις ημερομηνίες της, αν θα επιβεβαιωθούν, που σας είπα, ή θα υπάρξουν μερικές τροποποιήσεις. Σκεφτήκαμε αν έπρεπε να σας το πω αυτό ή όχι, γιατί ξέρετε, μετά θα λέτε «Α, δεν έγινε έτσι τελικά», αλλά νομίζω ότι εδώ είσαστε για να έχετε και την τρέχουσα ενημέρωση, την τελική κάνετε και ένα τηλέφωνο από την Αθήνα. Μα τι την διάβεζε. Σας είπα όσα μπορώ να θυμηθώ. Πρέπει να σας πω ότι έβαλα να μου γράψω σε ένα χαρτί ως συνήθως τι συναντήσεις έκανα, διότι off the record, ξέρετε, κάναμε μόνος μου ήμουνα 49 ώρες για να φτάσουμε από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα με σιχαινοθύελλες και είμαι ακόμα με το jet lag, όπου η Νέα Υόρκη κάναμε και εκεί 12-13 συναντήσεις εξαιρετικές. Μάλιστα για μία από αυτές είχε μεγάλο ενδιαφέρον η Ευρωπαϊκή Ένωση, την προσωπία της, ήταν οι συναντήσεις με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της καινούριας κυβέρνησης των ΗΠΑ, την αναπληρώτρια Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, τον Προσωπάρχη του Λευκού Οίκου και σειρά συμβούλων. Ήμασταν οι πρώτοι Ευρωπαίοι που τους είδαμε αυτούς και είναι προϊόν επίπονης και σταθερής δουλειάς να κρατάμε ανοιχτές διάβλους και κανάλια συνεννόηση, όπως λέμε στη διπλωματία, με όλους και για όλα. Χωρίς βέβαια να παραιτούμαστε από αρχές, αξίες και να διατηρούμε και το όνειρο, διότι όπως σας έχω πει πάντοτε, η πολιτική χρειάζεται να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη, αποφασιστική, αλλά χρειάζεται και συνέστημα. Να σχέδεται πάντα το λαό μας και τις δύσκολες μέρες που περνάει. Ευχαριστώ πολύ. Να κλείσουν τότε. Μη συμφωνείτε ενώ είναι ανοιχτές. Επιστροφή στην αίθουσα σύνταξης.